Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι οι Έλληνες που μας βλέπουν από το σπίτι τους έγιναν σοφότεροι σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό. Και γιατί δεν ακούσαμε προτάσεις. Δεν είναι πρόταση, για παράδειγμα, ότι η λύση στο ασφαλιστικό είναι να γίνει δεύτερος και τρίτος πυλώνας, ιδιωτική δηλαδή ασφάλιση και επαγγελματική ασφάλιση, όταν οι μισοί άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές του υποχρεωτικού συστήματος. Πού θα βρεθεί το περίσσευμα εισοδήματος σε αυτή τη φάση για να γίνει ο δεύτερος και τρίτος πυλώνας? Το χειρότερο όμως είναι ότι η κριτική που ακούστηκε στους μόνους που έχουν προτάσεις σε εμάς δεν ήταν επί των προτάσεών μας, αλλά επί ενός κατασκευασμένου ειδόλου που φτιάχτηκε επίτηδες για να σχεμαχίσουν όσοι μας ασκούν την κριτική. Και πολλές φορές ακούστηκαν πράγματα που είναι εξόφθαλμα αντίθετα στην κοινή λογική και στη μέση αντίληψη του Έλληνα. Ακούσαμε, για παράδειγμα, και από τη Νέα Δημοκρατία και από την Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι ο νόμος 3863 του 10 είχε λύσει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το 60, και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και χάλασε τη συνταγή. Όμως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που μας διάβασε ένα απόσπασμα από το Πιστόφυλλο του βιβλίου του κυρίου Γιαννίτση για το ασφαλιστικό και την κρίση, αν έκανε τον κόπο να τα ανοίξει, στη σελίδα 59 θα έβλεπε ότι ο κύριος Γιαννίτσης λέει ότι η περίοδος από το 2010 μέχρι τότε που εμείς πήραμε την κυβέρνηση όχι απλώς δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά επιβάρυνε το ασφαλιστικό, αυξάνοντας κατά 33% τα ελλείμματα. Έτσι το λύσατε το ασφαλιστικό, κάνοντας μια μεγάλη τρύπα μαύρη κατά 33% μεγαλύτερη. Και αν πηγαίνετε στη σελίδα 19, ψέματα, στη σελίδα 17, θα βλέπατε τι λέει για τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος ο κύριος Γιαννίτσης. Το ασφαλιστικό έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό απονομής προσόδων, αρπαγής πλούτου και παραβίασης κάθε αρχής ορθολογικότητας και δικαιοσύνης. Αρπαγής πλούτου από την κατασπατάληση, λέω εγώ, των αποθεματικών των ταμείων. Και το PSI, γιατί άλλο η τριμερής χρηματοδότηση και άλλο να παίρνεις από τα ταμεία αυτά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν, τα αποθεματικά τους, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σωσίβιο τον καιρό της κρίσης. Μας κατηγορείται για τα επικουρικά. Εμείς το επικουρικό ακριβώς δεν θα εφαρμόσουμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος όπως εσείς την είχατε συμφωνήσει, αλλά θα αξιοποιήσουμε την περιουσία των επικουρικών ταμείων ακριβώς όπως θα μπορούσαν και τα κύρια ταμεία να χρησιμοποιήσουν τα αποθεματικά τους για να μην κάνουμε μειώσεις ούτε στις επικουρικές συντάξεις. Ό,τι ακούστηκε όμως για τη μεταρρύθμισή μας, αυτό και αν αποτελεί αντεστραμμένη πραγματικότητα. Κατηγορηθήκαμε ότι είναι εικονική η μεταρρύθμισή μας. Να σας πω τρία παραδείγματα νόμων από το 8 μέχρι το 12 που θα έλυναν το ασφαλιστικό και ειδικά τους νέους πόρους για τους οποίους μας κατηγορήσατε ότι εμείς δεν βρίσκουμε τρόπους να τους συμπληρώσουμε. Νόμος της κυρίας Πετραλιά, 3655 το 8, το 10% από τις αποκρατικοποιήσεις θα ενίσχυε τα αποθεματικά του συστήματος. Μισό ευρώ. 40-46 του 12, για να καλύψουν το έγκλημα του PSI, θα μεταβιβάζονταν περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου στα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα κεραμίδι. Και το αποκορύφωμα, 41-62 του 12, θα καλύψουμε τα κενά των ταμείων με τους πόρους από τα πετρέλαια. Για τα ομόλογα της Τράπεζας Ανατολής δεν είχατε ρύθμιση. Όλα τα άλλα τα φροντίσατε όμως. Η δική μας η μεταρρύθμιση κάνει κάτι που ποτέ δεν τολμήσατε να κάνετε εσείς. Να εφαρμόσει κανόνες ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ενοποιήσεις κάνατε κι εσείς. Τι ενοποιήσεις ήταν αυτές? Ποτέμκιν. Στο ΔΙΚΑ ενοποιούσατε τα ταμεία και κρατούσατε τους κανόνες απονομής των συντάξεών τους. Πρόσωψη ενοποιούσατε. Και γι' αυτό το λόγο το ΙΚΑ σήμερα δίνει 930 διαφορετικές συντάξεις. Μεταρρυθμίσεις ήταν αυτές, σαν αυτές που άκουσα να αναφέρεται ο κύριος Λεβέντης.
Εμείς αντίθετα θέλουμε ένα ταμείο. Όχι γιατί έχουμε κάποια ιδιαίτερη προσήλωση στην οργανωτική μορφή αυτή, αλλά γιατί θέλουμε ενιαίους κανόνες ισότητας και ισονομίας για όλους τους Έλληνες. Θέλουμε από το νέο που θα κόψει το πρώτο φύλλο στο μπλοκάκι του, μέχρι τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όλοι οι μισθωτοί και οι αυταπασχολούμενοι, για πρώτη φορά να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από το κράτος. Να μην υπάρχουν μερικοί Έλληνες πιο ίσοι από τους άλλους. Να μην υπάρχουν μερικοί προνομιούχοι και μερικοί που δεν θα έχουν ασφαλιστική προστασία. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε επιλέξει ενιαίους κανόνες και για τις εισφορές και για τις παροχές. Απλούς κανόνες που θα εφαρμοστούν. Τι λέμε για τις εισφορές, για την κύρια σύνταξη. 20% ο καθένας στο πραγματικό του εισόδημα. Ο κανόνας που υπάρχει για τους μισθωτούς. Γιατί οι μισθωτοί να είναι αυτοί που θα σέρουν πάντα μόνοι τους στο κάρο. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε αυτή την επιβάρυνση στο πραγματικό εισόδημα όλων των ανθρώπων όπως την υπολογίζουμε στους μισθωτούς. Και εξίσου οι ίδιοι κανόνες, οι ίδιοι για όλους, για την απονομή των συντάξεων. Στο εισόδημα που θα έχει κανείς στον εργασιακό του βίο, με ένα ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης για όλους, που θα βοηθάει πιο πολύ τους αδύναμους, θα έρθω όταν θα σας μιλήσω για την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά που θα είναι ίδιο για όλους. Και φυσικά τα χρόνια. Τα χρόνια που κανείς έχει σφαίρει στο ασφαλιστικό σύστημα. Επίσης, το σύστημά μας χαρακτηρίζεται από την κοινωνική δικαιοσύνη. Ακριβώς γι' αυτό η μεταρρύθμισή μας δεν μοιάζει με τη μεταρρύθμιση, την απόπειρα μεταρρύθμισης Γιάννητσης Πράου. Ο εξορθολογισμός δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία των αδύναμων. Και πώς αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική δικαιοσύνη? Αυτή που τώρα είναι έξω από την αγορά εργασίας. Όχι επειδή είναι τεμπέληδες και δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά επειδή έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Αυτοί τα παιδιά που είναι στις ατυπικές μορφές απασχόλησης. Να μπορούν να πάρουν σύνταξη. Και τι έχουμε προβλέψει σαν μηχανισμό αναδιανομής? Καταρχήν ένα νέο θεσμό. Και είναι νέος. Θα σας πω μετά γιατί. Το θεσμό της Εθνικής Σύνταξης. Δεν είναι η βασική σύνταξη του 1968-63, γιατί αυτός ήταν ένας τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που ούτως ή άλλως δινόταν. Η Εθνική Σύνταξη θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη φορολογία, που είναι ο βασικός τρόπος αναδιανομής. Και θα δίνεται σε όλους όσους έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, ο μηχανισμός που προβλέψαμε για τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι έτσι φτιαγμένος που να βοηθά τους πιο αδύναμους. Όποιος Έλληνας, και σήμερα είναι μεγάλη πλειονότητα, έχει εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα και κάτω, είναι κερδισμένος και από τις συντάξεις που θα πάρει και σε σχέση με τις φορές που θα δώσει. Μας κατηγορείτε επειδή παίρνουμε ειδικά μέτρα για τους νέους επιστήμονες και για τους αδύναμους. Μας είπατε ότι αυτό είναι αντίθετο στη δημιουργία. Έχετε αντιληφθεί το βάρος της προσβολής σε βάρος της πιο μορφωμένης, της πιο καλλιεργημένης, της πιο πρικισμένης γενιάς νέων Ελλήνων, που είναι ταυτόχρονα και πιο αδικημένοι. Αυτοί που από τη χρυσή φούσκα των γονιών τους πέσαν στα λασπόνερα της κρίσης. Λέτε λοιπόν ότι η δημιουργικότητα είναι αυτή που λείπει στα μπλοκάκια των 500 ή στα μάστερ και τα διδακτορικά που έρχονται από το Παρίσι και το Λονδίνο και είναι τυχερά αν βρουν 1.000 ευρώ μισθό. Και ότι αντίθετα η δημιουργικότητα είναι αυτή που τρέχει από τα αυτιά των αφεντικών τους. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, ο ιδιοκτήτης μιας μεγάλης δικηγορικής εταιρείας πληρώνει ακριβώς τα ίδια ασφάλιστρα, την ίδια ασφαλιστική υποχρέωση με αυτόν που δουλεύει για αυτόν σαν δούλος με το μπλοκάκι των 500 ευρώ. Αυτό είναι δικαιοσύνη? Είναι δικαιοσύνη αυτοί που βγάζουν μέχρι 10.000 ευρώ να δίνουν 5.000, δηλαδή το 50% του εισοδήματός τους, και άλλοι που έχουν 60.000 ευρώ εισόδημα να δίνουν το 4, το 5, το 7%. Και είναι αδικία να υπολογίζουμε την εισφορά στο πραγματικό εισόδημα? Εκείνη η αδικία.
Δεν θέλετε να υπάρχει μια προστασία των αδύναμων στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας? Αυτό είναι ταξικό μίσος. Εμείς το λέμε κοινωνική δικαιοσύνη και το προβλέπει το Σύνταγμά μας στο άρθρο 25. Την υποχρέωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ό,τι ακούστηκε ως κριτική είναι ακριβώς η αντεστραμμένη πραγματικότητα. Μας κατηγορούν ότι το σύστημά μας στέλνει το λογαριασμό στους επόμενους. Αυτό κάνετε εσείς, κυρίες και κύριοι, έχοντας με τις προηγούμενους νόμους κατηγορίες ασφαλισμένων πριν το 93, μετά το 93, πριν το 11, μετά το 11, πριν το 15, μετά το 15. Εμείς για πρώτη φορά δεν εφαρμόζουμε ένα καθεστώς ισονομίας διαταξικά, απλώς με μια έμφαση μεροληπτικότητας υπέρ των αδύναμων, αλλά και διαγενειακά. Γι' αυτό επανυπολογίζουμε τις συντάξεις, ώστε οι ίδιοι κανόνες να εφαρμόζονται και σε αυτή τη γενιά και στην επόμενη των συνταξιούχων. Και την προσωπική διαφορά την κρατάμε εγγυημένη για πάντα. Και όταν θα αρχίσει να μειώνεται, θα είναι γιατί θα ελπίζουν σε αυξήσεις και οι σημερινοί συνταξιούχοι. Όσο θα αυξάνονται, επειδή είναι συνδεδεμένες οι νέες συντάξεις με τη ρήτρα ανάπτυξης, όσο θα αυξάνονται με την άνοδο της οικονομίας. Για πρώτη φορά από τότε που ο Βενιζέλος συνέλαβε την ιδέα του ΙΚΑ, όλοι οι Έλληνες συνταξιούχοι θα είναι μιας ταχύτητας, με τους ίδιους κανόνες, χωρίς να υπάρχουν διαφορές, ούτε ανάλογα με το τι επάγγελμα κάνουν, ούτε ανάλογα με το πότε πήραν τη σύνταξη. Δεν έχει τάχα κοστολόγηση η πρότασή μας. Τα έχουμε στείλει όλα τα στοιχεία στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Και το ξέρετε, γιατί παίρνετε πληροφορίες από εκεί. Γιατί είναι διαπραγμάτευση. Και προφανώς οι διαπραγματεύσεις γίνονται με σεβασμό του συνομιλητή. Και εμάς μας σέβονται, γιατί εμείς για πρώτη φορά τους στείλαμε δικά μας κείμενα να συζητήσουν. Δεν πήραμε τα μεταφρασμένα κείμενα που μας στέλνουν να τα κάνουμε νόμους. Μας λένε ότι δεν παίρνουμε μέτρα για τη μαύρη εργασία. Έχουμε ειδική πρόβλεψη για αντικειμενικό σύστημα επιλογής των εισφορών, ούτως ώστε όπου υπάρχουν επιχειρήσεις ένταση εργασίας, που ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 8 και 10 ώρες και δηλώνονται για 4, να μπορούμε να βρούμε αυτόν τον κακό εργοδότη και να τον βάλουμε να πληρώσει τις πραγματικές εισφορές. Και για το εργόσιμο στον αγροτικό τομέα, μια σωστή πρόταση που άκουσα από την κυρία Γεννηματά, είναι μέσα στο νόμο. Απλώς κάντε τον κόπο να το διαβάσετε. Συνοψίζω γιατί το ξεπεράσει το χρόνο. Ένα τελευταίο πράγμα για τις εισφορές. Μπορούν να μειωθούν οι εισφορές. Οι εισφορές είναι πράγματι σε ψηλό επίπεδο. Και για τους μισθωτούς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Για τις άλλες κατηγορίες απλώς όμως εφαρμόζουμε και σε αυτές, ελεύθερους επαγγελματίες, τον κανόνα υπάρχει για τους μισθωτούς. Δεν αυξήσαμε τα ποσοστά. Απλώς υπολογίζουμε στο πραγματικό εισόδημα. Μπορούν παρόλα αυτά να κατεβούν οι εισφορές? Η απάντηση είναι όχι. Ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης και μιας αντικειμενικής κατάστασης. Η πολιτική απόφαση είναι ότι δεν θέλουμε να μειωθούν οι συντάξεις. Και επειδή στα συστήματα pay as you go κάθε γενιά πληρώνει τις συντάξεις της προηγούμενης, όποιος μας λέει τώρα να μειώσουμε τις συντάξεις, μας λέει να κόψουμε τις εισφορές, μας λέει να κόψουμε τις κύριες συντάξεις. Θα μας το πείτε ανοιχτά? Δεν μας το έχετε πει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εξαιτίας της κρίσης έχουμε μια πάρα πολύ μειωμένη εισφοροδοτική ικανότητα. Οι μισοί αυτοαπασχολούμενοι, οι μισοί αγρότες δεν μπορούν να πληρώσουν εισφορές. Γι' αυτό τις προσαρμόζουμε ανάλογα με το εισόδημά τους. Γιατί το 80% των ανθρώπων που και στο επίπεδο των αγροτών, στους αγρότες είναι 88% και στο επίπεδο των ελεύθερων επαγγελματιών βγάζουν κάτω από 10.000 ευρώ το μήνα, ευνοούνται από το σύστημά μας. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Όλα τα νούμερα τα οποία δώσατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες είναι πλαστά. Έχουν τη μαθηματική λογική 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξυδο. Δεν παίρνουν υπόψη δηλαδή ότι η ασφαλιστική εισφορά αφαιρείται, είναι έξοδο για τον ελεύθερο επαγγελματία. Άρα κάθε ευρώ αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς ισοδυναμεί με μισό ευρώ λιγότερη φορολογική επιβάρυνση. Τα στοιχεία που θα δώσουμε αύριο στους ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που έχουμε κάνει δίνουν καθαρά ότι για όσους είναι κάτω από 12.000 ευρώ μεγαλώνει το ποσό που θα βάλουν στην τσέπη τους και για όλες τις άλλες κατηγορίες δεν υπάρχει περίπτωση που η συνολική, ο συνυπολογισμός της ασφαλιστικής και της φορολογικής δαπάνης να οδηγεί σε επιβάρυνση μεγαλύτερη από 25%.
Και αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει. Γιατί υπάρχουν μεσαία στρώματα που πρέπει να μοιραστούν το βάρος. Όταν αλαφραίνεις από τους αδύναμους, κάποιοι άλλοι πρέπει να πληρώσουν. Αυτοί οι άλλοι δεν είναι οι αγρότες. Στους αγρότες, η επιβάρυνση που θα υπάρχει για αυτούς που είναι τώρα τη μεγάλη πλειοψηφία στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, θα είναι το 2017 κάτι λιγότερο από 130 ευρώ. Και είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε 130 ευρώ το χρόνο, όχι το μήνα, 130 ευρώ το χρόνο. Και είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε αύξηση της μεταβατικότητας ενδεχομένως, σε διαπραγμάτευση προφανώς και με τους συνομιλητές μας διεθνώς. Ολοκληρώνω. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεβέντη, δεν πάμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Πράγματι θέλουμε να μοιράσουμε μια μικρότερη πίτα με δικαιότερο τρόπο. Η πίτα μίκρινε γιατί το 1 τέταρτο του εθνικού πλούτου χάθηκε στην πενταετία. Ακριβώς για αυτό το λόγο κάνουμε το νέο σύστημα. Το νέο σύστημα λοιπόν δίνει συντάξεις που για τους μικρούς και για τους αδύναμους θα είναι καλύτερες. Και επιβαρύνει κάπως τις συντάξεις των μεσαίων και των ανώτερων στρωμάτων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορούμε όμως να κοιτάξουμε στα μάτια αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν ξανά το Σεπτέμβρη, που θα θέλανε να πάμε πιο γρήγορα και να κάνουμε πιο πολλά. Και να τους πούμε ότι το νέο σύστημά μας, το νέο σύστημα του ασφαλιστικού, δίνει μια ελπίδα για το μέλλον. Η Εθνική Σύνταξη είναι ουσιαστικά μια σύνταξη με ρήτρα ανάπτυξης. Όσο ανεβαίνει η οικονομία, θα ανεβαίνει και αυτή. Και δεν λύνεται διαφορετικά το ασφαλιστικό. Αν δεν μεγαλώσει η πίτα, δύσκολα θα μπορέσουμε να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι από αυτήν. Όσο δίκαια και να τη μοιράσουμε. Όμως, για πρώτη φορά δίνουμε ελπίδα. Ελπίδα ότι και ο σήμερα εργαζόμενος θα πάρει αύριο τη σύνταξή του. Ελπίδα στο συνταξιούχο δεν θα έρθει η 12η μείωση. Τι θα γινόταν αν δεν ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση ως εκπρόσωπος κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βρούτσης. Ήδη θα είχε φύγει μια σύνταξη, το έχει πει. Οι ίδιοι είμαστε. Όσο ίδιοι ήμασταν εγώ και ο κύριος Μητσοτάκης όταν αυτός απέλυε δημοσίους υπαλλήλους και εμείς τους ξαναπροσλαμβάναμε. Και μια τελευταία υποσημείωση για το λαϊκισμό των αντιλαϊκιστών. Μας λένε για τους μετακλητούς, μας λένε για το κομματικό κράτος. Εμείς έχουμε τους μισούς μετακλητούς από αυτούς που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχα το 1/3 από τους μετακλητούς που είχε ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, Να εξηγούμαστε. Το πέρασμα στην αντιπολίτευση δεν ισοδυναμεί με πολιτική παρθενογραφή. Ξέρουμε τις ευθύνες σας. Τις ξέρει ο ελληνικός λαός. Ξέρει ότι εμείς διαχειριζόμαστε τα σπασμένα 40 και περισσότερων χρόνων. Και ξέρει ότι μπορεί εμάς να μας εμπιστευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής.